Δεν με ενοχλεί πάρα πολύ. Κάθεται μόνο εκεί πέρα, ανεβάζει φωτογραφίες. Δεν μπορώ να περιορίσω γιατί δεν είμαι στον οικογενειακό της χώρο. Ο πατέρας υπουσιάζει και μένει μόνο η μητέρα. Κάνω ό,τι μπορώ και παίρνω το χέρι. Και εγώ συμπάσχω μαζί σας, γιατί είναι υπό την προστασία μου ως και το πιο κοντινό σε ηλικία μέλος της οικογένειας και με ακούει περισσότερο. Εγώ θα ήθελα να σας πω τρόπους να περιορίσετε την πρόσβαση των παιδιών σας στο ίντερνετ και στο Facebook. Όσο μπορείτε. Γιατί δεν μπορείτε να το απαγορεύσετε, δεν μπορείτε να το σταματήσετε εντελώς. Μπορείτε σε έναν βαθμό να το περιορίσετε μόνο. Τα μέσα που μπορεί να μπει το παιδί σας στο ίντερνετ και στο Facebook είναι ο υπολογιστής, το λάπτοπ, το δικό του ή των φίλων του. Πολλές φορές μπορεί να σας έχει πει άλλα υπολογιστή επειδή δεν έχουμε, επειδή δεν υπάρχει ίντερνετ, να πάω στο φίλο μου, να κάνω μια εργασία. Και αυτό δεν μπορείτε να το σταματήσετε. Θα πάει σε ένα ίντερνετ καφέ. Μετά υπάρχουν τα τάμπλετ και τα κινητά. Αν και εφόσον υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας μέσα στο σπίτι, πάλι δεν μπορείτε να το σταματήσετε. Γιατί υπάρχουν τα λεγόμενα δεδομένα. Η κάθε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σου δίνει κάποια δεδομένα. Αρκετά για να κατεβάσεις και μια ταινία, να κατεβάσεις μουσική. Είναι πάρα πολύ. Πόσο μάλλον να προηγηθείς στο ίντερνετ και στο Facebook, που είναι πάρα πολύ. Θα σας αναφέρω μετά τρόπους να το περιορίσετε αυτό. Λοιπόν, ο τρόπος σύνδεσης μπορεί να κάνει το παιδί σας. Είναι το ίντερνετ σας, το οικιακό, είτε θα μπει με το Wi-Fi, έτσι, είτε θα συνδεθεί με καλώδιο. Ένας τρόπος είναι να το συνδέεται μόνο με καλώδιο τον υπολογιστή, ώστε να μην μπορεί να μπαίνει από όλα τα μέρη του σπιτιού με οποιαδήποτε συσκευή. Κλείνετε το Wi-Fi και συνδέεται μόνο με καλώδιο. Από ένα υπολογιστή σταθερό, ένα λάπτοπ,